Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε τι σημαίνει αυτή η προφητεία που λέει παραβολικά ο κύριο ότι τα στείλει πολλού ψαράντε και τα του ψαρεύω και ύστερα τα στείλει πολλού κυνηγού και τα κυνηγήσουν αυτοί σε κάθε βουνό και κάθε λόφο και κάθε σκίσμα το βράκο σημαίνει παντού. Επειδή ο Κύριος είναι ο Κυρίακου. Αλλά πρώτα λέει τα στήρι ψαράδες και μετά τα στήρι κυνηγού. Τι σημαίνει ψαράδες, τι συμβολίζει ψαράδες και τι συμβολίζει κυνηγού. Ψαράδες είναι οι αποσταλμένοι από το Θεό. Όπως οι προφήτες ήταν στην πρώτη οι ταψαράδες που ο Κύριος τους απέστειλε να πάνε προς οι αποστάτες τους Εβραίοι, ο και που τα αποστατούσαν και οι Ιεροί που ήταν στο Ναό, ώστε να το ψαρεύω με την αγκίστρα του που είναι λόγια του Θεού που βγαίνει από το στόμα του προφήτες, του αποσταλμένου επειδή λόγια, με την έπνευση είναι εκείνη που μιλούσαν οι προφήτες. Αλλά αυτά τα λόγια ήταν σαν αγκίστρα για να ξαναπιάνει οι αποστάτες οι Εβραίοι ώστε να έρθουν ακόμα κοντά στην παρουσία του Κύριου, στην κοινωνία μαζί του επειδή αποστάτησα και ζούσα σε θρησκεία. Δηλαδή όπως βλέπουμε και σήμερα γίνονται. Και αυτή η προφητεία είναι η προφητεία που αφορά όλη την γενιά μέχρι στη τέλεια μέχρι τελική κρίση, δηλαδή και εμά, επί τα λόγια του Κύριου που προφητεύτηκε ισχύει για όλη την ανθρωπότητα. Απλώς χρειάζεται να κηρυκτεί αυτή την αλήθεια από άνθρωποι που έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα που καταλάβουν τα λόγια του Κύριου που είναι με παρομοιάση και σύμβολα επειδή η αλήθεια είναι που τα σώζει οι άνθρωποι που είναι σε άγνοια. Και τι συμβολίζει κυνηγού. Κυνηγού συμβολίζει τα δαιμόνια. Δηλαδή οι άνθρωποι που κακοβουλούν, κακοβουλεί δηλαδή. Οι άνθρωποι, επειδή υπάρχει άνθρωποι που είναι συνήθως πανούργες και τα δαιμόνια χρησιμοποιούν αυτού τους άνθρωπους να κυνηγήσει τους άλλους άνθρωπους με αδικία, με πάρα πολύ διαφορετική τρόπο, με βία. Δηλαδή τα δαιμόνια συμβολίζει κυνηγού και αποσταλμένοι από το Θεό συμβολίζει ψαράντες. Και αυτό επίσης αφορά την Εκκλησία σήμερα. Επειδή αυτό που και στην Πρώτη Διατήκη σήμερα επίσης γίνεται. Αλλά οι ψαράντες στην Πρώτη Διατήκη είναι αποστολή ευαγγελιστές, προφήτες της καινούριας διατήκης που προφητεύονται δια μέσα της κάρη του Θεού, δηλαδή με καρίσματα προφητεία, α, ο Κύριος, ο Άγιος Πνεύμα τον αποστέλει να κηρύξει το Ευαγγέλιο, το σκοπό είναι να ψαρεύουν τους άνθρωπους, τους άπιστο και αποστάτες, που είναι στη θρησκεία, αλλά δεν έχουν κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα υπάρχουν ψαράδε επίση που ούτε όταν αποστέλει. Δηλαδή δεν είναι θέμα θρησκεία, είναι θέμα ψαράδε που είναι αποσταλμένοι από το Θεό. Που μιλάει τα λόγια κατευθείαν από το Θεό, το στόμα του επειδή ο κύριο τον επνέει. Μιλάει για το Χριστό. Φέρει λόγω αποκαλύψη και μαρτυρία ώστε όταν κηρύκτη το Ευαγγελίο, κηρύκτη με την αποκαλύψη και καταλάβει τα λόγια, επειδή ο Άιο πνεύμα δίνει κατανόηση για να ακούνε οι ακροατέ που τον ακολουθεί. Αυτοί είναι ψαράδες και οι ακροατέ που ακολουθεί είναι, ψα, είναι ψάρια που τα πιαστούν στην αγκίστρα του ψαράδε αν πιαστούν. Επειδή Υπάρχει περίπτωση κάθε, κάθε, άλλα ψάρια να μην πιάνονται σαν γκίστρα του ψαράδε. Αλλά συνέπεια είναι ότι μετά από ψαράδε ο κύριο τα, επι, τα, στείλει κυνηγού. Που σημαίνει ο κύριο τα επιτρέπει τα δαιμόνια ώστε να κυνηγήσουν τα ψάρια οι άνθρωποι που δέχτηκαν το Ευαγγέλιο όταν κήρυκτα οι ψαράδε, δηλαδή οι Απόστολοι οι Ευαγγελιστές σημερινοί, τότε θα του κυνηγήσουν, οι κυνηγοί που είναι τα δαιμόνια, με πάρα πολύ διαφορετική καταδυνασία και περιστάσεις, από άλλου άνθρωποι, πανούργε και διαφορετική, επίσης ασθένεια, καταστροφές, ώστε οι άνθρωποι στην αμυκανία του, να κοιτάζουν και να ζητήσουν βοήθεια προ το Θεό, και να επιστρέφουν στο Θεό. Δηλαδή όταν τα ψάρια, Κατά την τόσο πολύ μέσα στη τλήψη τα σκεφτούν ότι δεν υπάρχει άλλο δρόμο να βρουν ανάπαυση. Τα καλέσει το Θεό και τα ζητήσει βοήθεια από το Θεό. Αυτό είναι το σκοπό του Θεού. Αλλά πρώτη φορά στέλνει ψαράδε. Άι τα ψαριά, δηλαδή οι άνθρωποι, δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Τότε μετά ο κύριο τα στέλνει κυνηγού που είναι αυτή που φέρνει κατά δυναστία... όπω τα δαιμόνια μέσα στου πανούργε ανθρώπου. Θα σα διαβάζω όπω είναι γραμμένο, όπω γράφτηκε στην πρώτη Διατήκη... στην προφητεία, το προφήτη Ιερεμία, είναι κεφάλαιο 16, εδάφιο 16 επίση. Άκουσε το λόγο του κύριου. Δέστε, τα στείλω πολλού ψαράδε, λέει ο κύριο, και τα του ψαρεύω και ύστερα από αυτά τα στείλω πολλούς κυνηγού και τα του κυνηγήσω από κάθε βουνό και από κάθε λόφο και από τη σκισμέ το βράκο επειδή τα μάτια μου είναι πάνω σε όλο τον δρόμο του και δεν είναι κρυμμένα από το πρόσωπο μου ούτε ανομία του είναι κρυμμένα προστά από τα μάτια μου. Αυτά είναι τα λόγια του Κύριου που μιλήσε ο προφήτης Ιερεμία με την έπνευση, επειδή ο προφήτης Ιερεμία επίσης ήταν ένα από τους που έστειλε ο Κύριος να μιλήσει τους Εβραίοι. Όταν εκείνοι δεν υπάκουσαν, δηλαδή όταν ο λαός Ισραήλ, οι Εβραίοι, δεν υπάκουσαν, όταν ο Ιερεμία μιλήσα, τη συνέπεια ήταν ότι ο Κύριος έστειλε μετά κυνηγού, κυνηγού, ήταν οι άνθρωποι πανούργο που ο Θεός επέτρεψε να έτσι να λελατεί στη Ιερουσαλήμ, να λελατεί το Ισραήλ και να εκμαλωτεί στους Εβραίοι. Δηλαδή πρώτα στην ψαράδες, αλλά μετά αν τα ψαριά οι άνθρωποι δεν πιάνουν από τα αγγίστρα του ψαράδες, του προφήτες αποσταλμένοι, η συνέπεια είναι ότι ο Κύριος τα στείλει μετά κυνηγούς και κυνηγού είναι εκείνοι που έρχονται με καταστροφή και οδυνηρό συνέπεια. Γι' αυτό επίση, αν διαβάζουμε την πρώτη διατήκη θα δούμε ότι ο κύριο έστειλε αποσταλμένη όταν αποστατούσα ο λαό Ισραήλ, Εβραίοι εξαιτία τη θρησκεία, για να το φέρει κοντά του. Τη στιγμή που δεν υπάκουσα, συνέπεια ήταν, ο κύριο επέτρεψε κυνηγού. Έστειλε κυνηγού επειδή κανένα πανούργο η δαιμόνια δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς ο Κύριο να επιτρέπει. Πρέπει να ξέρουμε την παντοδυναμία του Κύριου, ώστε να γνωρίζουμε ότι όλα όσα γίνεται, αντί να ζητήσουμε λύση από τον άνθρωπο, ας ζητήσουμε λύση από τον Κύριο. Ας στρέφουμε στον Κύριο και να λέμε, Κύριο, εδώ είμαι. Αν πράταμε κάτι, να ζητήσουμε συγκόρεση από τον Κύριο. Κύριο, εδώ είμαι. Επειδή ο κύριο είναι που τα σταματήσει του κυνηγού. Ο κύριο είναι που επιτρέπει κοινικό και σταματά ο κυνηγό να μα κυνηγήσει επίση. Γι' αυτό τώρα να πάμε επίση να διαβάζουμε το παράδειγμα που όταν ο κύριο μίλησε πρώτα με αποσταλμένοι σαψαράντε και οι Εβραίοι δεν υπάκουσαν η συνέπεια ήταν μετά ότι ο κύριο έστειλε κυνηγού που ήταν οι άνθρωποι από τη Βαβυλώνα που ήταν και εκμαλώτησα τους Εβραίοι, έγιναν εκμαλώθει σε Βαβυλώνα. Και δηλαδή οι άνθρωποι από τη Βαβυλώνα ήταν κυνηγού. Αλλά οι Αποσταλμένοι και οι Προφήτες ήταν ψαράδες που ο Αποστ... Α, απέστειλε πριν του κοινικού. Αλλά επειδή δεν δέχτηκα να πιασει σαν γίστρα, δηλαδή σαν λόγια τους αποσ... του Αποσταλμένους Προφήτες, τότε μετά συνέπεια ήταν η κυνηγού, το κυνηγούσα. Όπω σα διαβάζα, τα του κυνηγού σε κάθε βουνό, σε κάθε λόφο. Δηλαδή τα το κυνηγού παντού. Επειδή ο κύριο τα επιτρέπει αυτό, σαν συνέπειε, ώστε οι αποστάτε να έρχονται πίσω σε αυτό για να του δώσει σωτηρία επίση. Όλα είναι με σκοπό να σώσει του ανθρώπου, να σώσει την ανθρωπότητα ο κύριο. Δηλαδή, εκπαιδεύει ο κύριο με παιδεία, Πολλές φορές είναι οδυνηρό η όταν οι άνθρωποι δεν ακούνε, όμως στο τέλος πάντοτε είναι προς το τους καλούς άνθρωπους για να του φέρει τη σωτηρία. Θα σας διαβάζω επίσης στο προφήτη Γερεμία, όταν ο Κύριος τους έλεγε ότι βρεθήκαν εκμαλώτοι επειδή δεν υπάκουσα του προφήτη και αποσταλμένοι που έστειλα σε εσάς, δηλαδή ψαράδες που έστειλε ο Κύριο πριν να στείλει κοινικού. Να σα διαβάζω πάλι η 25, εδάφιο 4. Και ο κύριο σα έστειλε όλο το δούλο του το προφήτε, σηκωνομένοι το πρωί και αποστέλλοντα, και δεν ακούσατε ούτε στρέφατε το αυτί σας... για να κροαστείτε. Ο οποίο είπα, στραφτείτε τώρα κάθε ένα από το πονηρό δρόμο και από τη κακία, το συλλογισμό του και να κατοικήσει επάνω που ο Κύριο έδωσε σε εσά και σου πατέρες σας στο Ιόνια. Δηλαδή, ο Κύριο πριν στέλνει κοινικού πάντοτε στείνει ψαράντες, δηλαδή προφητές αποσταλμένοι στην πρώτη διατήκη. Και σήμερα στην καινήρου διατήκη οι ψαράντες είναι Απόστολοι, σημερινοί Απόστολοι, Ευαγγελιστές, σημερινοί προφήτες μέσα στη κάρη του Θεού. Σημερινοί ποιμένες Δηλαδή Σημερινοί αποσταλμένοι Είναι αυτοί που έχουν έπνευση Από το Θεό αυτό βλέπουμε σήμερα υπάρχει παντού Οι άνθρωποι που ευαγγελίζουν Σε όλες τις κόρες Αν είναι από το Θεό Αυτοί οι άνθρωποι είναι ψαράδες Δηλαδή και ακόμα στο YouTube υπάρχει και ψαράδες Στο YouTube Που ευαγγελίζουν τα λόγια που είναι από το Θεό με την έπνευση. Αλλά οι άνθρωποι που ακούνε είναι ψαριά. Αλλά κάθε ψαριά που τα πιασεί στην αγκίστρα το ψαράδες, τα έχει σωτηρία. Τα λάβει κάρια από το Θεό. Και εκείνοι που δεν πιάνουν στην αγκίστρα το ψαράδες, συνέπεια τα είναι ότι ο Κύριο τα στείλει κυνηγού μετά. Και κυνηγού είναι που τα φέρει πολύ καταστροφή μετά μόνο με σκοπό οι άνθρωποι να στραφεί προς το Θεό τη μόνη του ελπίδα. Επίσης, άλλο παράδειγμα να σας δώσω για ψαράδες και κυνηγού. Όπως οι Εβραίοι, όταν αποστάτησα, στην αρχή ο Κύριος έστειλε ψαράδες, προφήτες, για να προφητεύουν τον λόγο της αλήθειας, ώστε να επιστρέφουν, να φύγω από τη θρησκεία να έκονε η παρουσία του. Επειδή η θρησκεία φέρνει αποστασία. Η θρησκεία κρατούσε άνθρωπο με αποστασία από το Θεό, δηλαδή χωρί την αλήθεια. Πρέπει να ξέρουμε η αλήθεια δεν υπάρχει μέσα στη θρησκεία. Αλλά μόνο κοινωνία με το αϊό πνεύμα είναι που κάνει τον άνθρωπο να ζει με στην αλήθεια. Αλλά όταν ο κύριο έστειλε προφήτε, σαν ψαράδε, του Εβραίοι, οι Εβραίοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή τα ψάρια δεν πιάστηκαν στην αγγίστρα, αλλά συνέπεια ήταν, ο Κύριος έστειλε μετά κυνηγού. Και μεγάλο κυνηγό τους Εβραίοι ήταν ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ που έκαμε ολοκαύτωμα τους Εβραίοι ήταν ένα πανούργο που ο σατανά, τα δαιμόνια του κρυσουμπιούσαν επειδή ο Κύριος επέστρεψε του κυνηγού αλλά το κυνηγό που είναι ο ίδιος σατανά με τα δαιμόνια του, δηλαδή χρησιμοποιήσα το Hitler, έμπνευσε το Hitler να έχει πονηρό σκέψη να κάνει ολοκαύτωμα τους Εβραίοι. Δηλαδή ολοκαύτωμα ήταν μεγάλο κυνηγό εναντίον του Εβραίοι. Επειδή δεν υπάρχουν σαψαράδες που ο Κύριος έστειλε πριν σαν ευκαιρία, πρώτη ευκαιρία μεγάλη με την αγάπη και την αγατότητα του Κυρίου. Συνέπεια ητά, κοινικού ήρθα μετά και μεγάλο κοινικό σαν Ιτλερ προς τους Εβραίοι δεν υπήρχε ποτέ. Γι' αυτό επίσης, για όλο τους άνθρωπους επίσης, μεγάλο κοινικό θα είναι ο Αντίκριστό. Ο Αντίκριστό με τα δαιμόνια του θα είναι μεγάλο κοινικό που θα κυνηγήσει τους άνθρωπους που δεν πιάστηκα σαν γύσρα του ψαράδες που ο Κύριος τον απέστειλε πριν. Γι' αυτό καλύτερα όποιο ακούει το Ευαγγέλιο και αγγίζεται η καρδιά του να πιάσει στην αγγίστρα. Με άλλα λόγια να πιστεύει στο Ιησού Χριστό, να έτσι στη όχι να πιστεύει στη θρησκεία, να έτσι στη με το Άγιο Πνεύμα. Τότε αυτό το άνθρωπο τα βρει κάρι επειδή πιάστηκα στην αγγίστρα, επειδή η κυνηγή δεν είναι το κυνηγή, επειδή ο κύριο δεν είναι το στήρι κυνηγή σε όλη η κοινωνία που πιάστηκε σε αγκίστρα και ήρθε σε παρουσία του. Επειδή ήρθε σε παρουσία του κύριου, τα προστατευτού. Αλλά οι άνθρωποι που πιάστηκαν σε αγκίστρα εξαιτία του πείσμα, δεν δέχτηκαν τα λόγια του Ευαγγελιστή, δεν δέχτηκαν τα λόγια του Αποστόλου, σημερινή, τα λόγια του Πιμένε που μιλάει μέρο του κυρίου που κηρύττει το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια, είτε στον δρόμο είτε παντού, στη πλατεία, που ο ίδιο Άγιο Πνεύμα τον εμπνέει, τότε συνέπεια θα είναι κυνηγού μετά. Και μεγάλο κυνηγό, σαν αντίκριστο δεν υπάρχει. Ο αντίκριστο θα είναι μεγάλο κυνηγό από όλο την, την ύπαξη ύπαρξη που, που έχει, που έχει ο Θεό. Επειδή μετά τον αντίκριστο, ο, Θεό, ο κύριο επίση τα βάλει τέλο. Σου αντικριστό επίσης ο ίδιο, τα το ρίξη σικόλαση, και προφίτε του, και όλοι εκείνοι από τη τρισκία που του να κουλουτίσα, ώστε τα βάλει τέλος και τα καμι δικαιώ σήνη, εκείνοι άνθρωποι που πεσαν να κέρια του αντικριστό επειδή δεν αντικατοπίστη του, τα δικαιώ του από το Θεό. επειδή λέει στην αποκάλυψη, πολλοί άνθρωποι. Δεν θα βάλουν κάραγμα του Αντίκριστο. Θα δεκτού τάνατο. Δηλαδή θα δεκτού να πεθάνουν. Χωρίς να βάλουν κάραγμα του Αντίκριστο. Επειδή πιστεύω σωστά. Σωστά στο Ιησού Χριστό και όχι το Αντίκριστο. Αυτό είναι γραμμένο. Δηλαδή θα γίνει. Δηλαδή θα γίνει όταν ο Κύριος θα στήνει κοινικού. Όμως σήμερα που δεν έχει γίνει ακόμα. Υπάρχει ευκαιρία. Χωρίς να πεθάνει κάποιος. Ν χωρί να πεθάνει από τα κέρια του Αντίκριστο. Επειδή τα κέρια του Αντίκριστο τα είναι θέμα ζωή και θανάτου. Επειδή ο κρύο τα επιτρέπει. Και το μεγάλο κυνηγό είναι ο Αντίκριστο στην ανθρωπότητα. Είναι όταν ο Κύριος τον επιτρέπει να εμφανιστεί φανερά. Επειδή ήδη ο Αντίκριστο ετοιμάζεται όπω βλέπουμε τα σημεία δείχνει. Αλλά πριν ο Αντίκριστο εμφανιστεί με την ενάντια του κυρίου, πρώτα ο κύριος στέλνει ψαράδες και ψαράδες σήμερα είναι εκείνοι που ψαρεύουν ψάρια σε όλο το κόσμο. Ψάρια είναι όλοι οι άνθρωποι σε όλο το κόσμο που είναι απίστοι, αποστάτε από διαφορετική θρησκεία. Είναι ψάρια. Αλλά όποιο ακούνε το Ευαγγέλιο που, είναι, που με την έπνευση του Κύριου και πιασεί στην αγκίστρα, τα η παρουσία του Κύριου και τα λάβει κάρη του Θεού και δεν θα το κυνηγήσει η κυνηγή. Δηλαδή δεν θα το κυνηγήσει στα δαιμόνια, ούτε ο Αντίκριστο δεν θα το βρει ποτέ. Επίσης, δεν θα βρίσκεται εδώ όταν ο Αντίκριστο θα εμφανιστεί φανερά. Αλλά εκείνοι που δεν τα πιστεύουν, δεν τα πιάσει σε αγγίστρα το ψαράντε, τότε η συνέπεια θα είναι ότι η κυνηγή θα το κυνηγήσουν. Επειδή θα το επιτρέπει ο κύριο, ο κύριο είναι που θα το στέλνει. Κόρη την άδεια του Κυρίου που είναι Κυριακό, τα δαιμόνια και ο Αντίκριστο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να κινήσουν ούτε βήμα. Δηλαδή όλα όσα τα γίνει κατά δυνασία του από Αντίκριστο και τα δαιμόνια, τα είναι κάτω από τον έλεγχο του Κύριου. Τα είναι ότι ο Κύριος τον έχει επιτρέπει, γι' αυτό λέει ο Κύριος, ότι τα το στείλω εγώ. Θα το στείλω εγώ λέει ο Κύριος, επειδή ο κύριο είναι που τα του επιτρέπει. Επειδή και τα δαιμόνια και ο αντίκριστο είναι δημιουργήματα του κυρίου. Αλλά επειδή είναι πονηροί και μέχρι τελική κρίση ακόμα ελέγχονται από την κυριακία του Θεού, γι' αυτό ο κύριο τα επιτρέπει να κάνει την πονηρία του έργα, να κυνηγήσει του άνθρωπου που δεν πίστευαν στο Ευαγγέλιο, ώστε με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι τα, τα ότι μόνη η ελπίδα σωτηρία του είναι ο κύριο και τα στρέφει προς ο κύριο, ο κύριο τα κράζει και τα ζητήσει βοήθεια και ο κύριο τα το σώζει. Αλλά καλύτερα κάποιο να πιστεύει στι ψαράντε για να μην του κυνηγήσουν οι κυνηγοί που τα έτσι μετά. Τα δαιμόνια κυνηγούν οι άνθρωποι σήμερα, ακόμα αυτή είναι μόνο αρκή. Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ψαράντε, ο κύριο μετά επιτρέπει κυνηγούν αλλά μεγάλη κυνηγό που έρχεται που δεν έχει γίνει ποτέ θα είναι ο Αντικριστό με τα δαιμόνια του, με, με δικά τους ανθρώπη που πονηρό που τα εργαστεί μαζί του με θρησκεία και πολιτεία. Επί τα δαιμόνια είναι εκείνοι που τα εμπνέει τους άνθρωπο πανούργοι και πονηροί που δεν, δεν ζουν μέσα στην αλήθεια ώστε εκείνοι τα κάνουν το τέλημα του Αντίκριστο αλλά στο τέλος όλη τα κριτού μαζί με το Αντίκριστο. Αλλά σήμερα ψαράδες είναι εκείνο που ψαρεύουν τους άνθρωπο επειδή κηρύττουν το Ευαγγέλιο της αλήθεια και αλήθεια του Θεού είναι αγκίστρα που πιάνουν κάθε ψάρια του κόσμου όταν αγγιχτεί και έρχεται στη σωτηρία μέσα στην παρουσία του Κύριου και να λάβει κάρια από το Θεό. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η κάρι του κύριου Ισού μαζί με όλοι σα.